μια τελετή που κράτησε μόλις 8 λεπτά και ένα συνεφίλ κοινό που παρακολουθεί μάλλον μουδιασμένο τις τελευταίες εξελίξεις, άνοιξε αυλαία το 16ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στην κεντρική αίθουσα του Ολύμπιον. Το κοινό καλωσόρισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής και εμπνευστής του φεστιβάλ, Δημήτρης Αιπίδης. Παρά τις δυσκολίες που περνάει η χώρα μας, το φεστιβάλ συνεχίζει να εξελίσσεται. Η διεθνής επιτυχία του φεστιβάλ προβάλλει θετικά τη Θεσσαλονίκη και εκτός συνόρων σαν σημαντικό πόλο έλξης και πολιτισμού. Οι εξελίξεις σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο κυριάρχησαν στα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν στο Ολύμπιον πριν και μετά την τελετή έναρξης. Την τοποθέτηση του μέχρι πρώτην ως αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Γιάννης Μαραγδής στη θέση του Προέδρου του Οργανισμού κλήθηκε να σχολιάσει ο πρώην Πρόεδρος και Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης. Μετά την παρέτησή μου καθυστέρησε πολύ η αντικατάστασή μου, όχι μόνο στη θέση του Προέδρου, αλλά και για ενός επιπλέον μέλους. Εγώ μίλησα με τον Υπουργό. Ο Υπουργός ήταν θετικός για την αντικατάστασή μου και επιπλέον να μπει στη θέση του Αντιπροέδρου ένας Σαλονικιός, ο οποίος προφανώς και θα βοηθάει πολύ την θέση του Γιάννη του Σμαραγδί. Φέτος είναι ίσως η πρώτη χρονιά που έχουμε μια σοβαρή ανησυχία για την εξέλιξη του θεσμού. Δυστυχώς τα νέα που έρχονται από την κεντρική εξουσία δεν είναι θετικά και κάθε φορά έχουμε μεγαλύτερες δυσκολίες για να πείσουμε για τη χρησιμότητα και την ανάγκη να υπάρχει αυτός ο θεσμός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οι συχνές αλλαγές των υπουργών κάτω στην κεντρική κυβέρνηση δημιουργούν πρόβλημα τελικά και αντί να υπάρχει μια σύμπνοια και μια κοινή άποψη για το πώς πρέπει να εξελίσσεται ο θεσμός, έχουμε δυσκολίες. Η φετινή διοργάνωση έχει προϋπολογισμό 650.000 ευρώ, 50.000 ευρώ μειωμένο σε σχέση με πέρυσι, ενώ η ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ γεννά ανησυχία για το μέλλον του θεσμού. Ευτυχώς υπάρχουν αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να μπορέσουμε να στηρίξουμε στην πράξη αυτή τη σημαντική δουλειά που γίνεται. Το ΕΣΠΑ πάντως τελειώνει τώρα. Και ξεκινάει το καινούριο. Ναι. Είστε αισιόδοξος. Θα έχουμε κονδύλια για τη διοργάνωση και από την επόμενη. Είμαι πολύ αισιόδοξος γιατί καταφέραμε να έχουμε για το νέο ΕΣΠΑ που ξεκινάει σε λίγους μήνες αύξηση κατά 27% των πόρων σε σχέση με το παρόν ΕΣΠΑ. Επομένως θα έχουμε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το οποίο θα διοχετεύσουμε σε αναπτυξιακά έργα, αλλά φυσικά μέσα σε αυτά θα είναι και ο πολιτισμός. Την έναρξη του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ κήρυξε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, κάνοντας μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στην αισθητή απουσία της ΕΡΤ. Χάθηκε ένας σημαντικός χρηματοδότης της παραγωγής ντοκιμαντέρ. Νομίζω ότι η κεντρική κυβέρνηση πρέπει να ξανασκεφτεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η ΕΡΤ σε σχέση με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, με τα ντοκιμαντέρ γενικότερα και να προταθεί κάποια λύση ίσως. Μετά το τέλος της τελετής ακολούθησε η προβολή του ντοκιμαντέρ Λίναρ της Νάστια Ταράσοβα. Πρόκειται για την ιστορία ενός εξάχρονου αγοριού από τη Ρωσία που ταξιδεύει στην Ιταλία προκειμένου να υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς. It's a big honor for me to see my film opening the festival. This is my first feature film. It took 5 years to complete. The story is full of drama, but I really hope you enjoy it. Это Линар? Да не может быть. Я его вообще не узнаю. Будь здоров.